γυναίκες έχουμε την ευκαιρία να ψηφίσουμε μία γυναίκα δήματο, την ίδια της Σπύρου Αποστόλου. Παλιότερα έλεγαν ότι πίσω από ένα μεγάλο άντρα κρύβεται μία μεγάλη γυναίκα. Τώρα ήρθε η στιγμή εμείς οι γυναίκες να βγούμε από τη σκιά των αυλών και να πάρουμε τα ημεία της δίκης στα χέρια μας. Όμως πρέπει αυτή η επιλογή να γίνει πολύ προσεκτικά. Να επιλέξουμε οι γυναίκες. Όπως πρέπει να διαλέξουμε τις πιο άξιες. Γιατί αυτές θα αφήσουν το έργο τους και θα μας χαρακτηρίσουν όλες μας. Όλες εμάς. Στην πορεία της ζωής η γυναίκα αναλαμβάνει πολλούς ρόλους. Και κυρίως πολύπλευρους. Η Ήλια κατάφερε αυτό το πράγμα. Είναι τα μάτια της, των γονιών της. Είναι το στήριγμα του άντρα της. Παράδειγμα για τις κόρες της. Είναι μια καταξιωμένη επιστήμονας και επαγγελματίας. Μια πολύ καλή νοικοκυρά. Θέλω λίγο να συγγνώμη. Είναι πολύ δύσκολο γιατί δεν θέλω να πω τώρα τόσα πράγματα. Αυτούς τους ανθρώπους, αυτές τις πρωτοπόρες κυρίες.
αιτίες οι οποίες σήμερα αγωνίζονται και μπαίνουν σαν φιλανθρωπικά σωματεία μέσα σε αυτό το πρόβλημα, να βρεθούμε δίπλα στους ανθρώπους και να τους βοηθήσουμε πραγματικά και ουσιαστικά. Πιστεύω ότι πρέπει να το ανοίξουμε αυτό το θέμα, γιατί μόνο όταν το πρόβλημα το αποκαλύπτουμε, το ανοίγουμε σε όλη του την έκταση, όταν το αντιλαμβανόμαστε και το διερευνούμε, τότε μπορούμε πραγματικά να προχωρήσουμε στη λύση του. Είναι καλά να τα λέμε όλα ωραία δυναμικά, αλλά πιστεύω ότι πρέπει και με περίσκεψη, σύνεση, να σκύβουμε και στο πρόβλημα όταν χρειάζεται και να είμαστε συνετοί και σόφρονες για να μπορέσουμε να το λύσουμε. Δυστυχώς και τα εικαστικά δέχτηκαν μεγάλα πλήγματα τα τελευταία χρόνια, αλλά και ο πολιτισμός στο τυπών. Το μπαλέτο, το πρόβλημα με τον διευθυντή των εικαστικών, πρόσφατα κάποιες αίθουσες οι οποίες αδειάσανε με σπασμωδικές κινήσεις για να βγάλουμε θέμα υπογόσκη και εξακολουθεί και δεν λύθηκε, αλλά έγινε μια κίνηση αντιπερισπασμού για να μπορέσουμε να το κουκουλώσουμε προσωρινά και βλέπουμε ότι πάλι σίγονται τα εικαστικά. Φύγεται δηλαδή ο πολιτισμός. Μια που είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο, πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να ενισχυθεί ο πολιτισμός μας και σήμερα, ακόμη περισσότερο, ο πολιτισμός μας να ενισχυθεί και στους οικισμούς. Είναι ευκαιρία, γιατί όλοι οι οικισμοί μας έχουν πολιτιστικούς συλλόγους, πολλοί από αυτούς διαθέτουν πολιτιστικά κέντρα, διαθέτουν κτίρια, διαθέτουν χώρους στους οποίους έρχονται και μαζεύονται οι νέοι και πιστεύουμε ότι είναι μια ευκαιρία η συνένωση. Είναι μια ευκαιρία για μια πολιτιστική αναβάθμιση όλου του ενιαίου του διευρυμένου Δήμου. Για να μπορέσουμε να ανεβάσουμε το επίπεδό μας, να μπούμε σε νέες δραστηριότητες, να πλατείνουμε τους ορίζοντες και μην νομίζουμε ότι δεν το γνωρίζουμε. Το γνωρίζουμε. Και επειδή το γνωρίζουμε, γι' αυτό έχουμε βάλει στο πρόγραμμά μας και τους τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε, αλλά και να αποκτήσουμε προσόδους και έσοδα αξιοποιώντας όλες τις πλουτοπαραγωγικές πηγές. Είναι η κυρία Παπακωνσταντίνου Μαρία.
Είμαστε μια δυναμική ομάδα από άντρες και γυναίκες. Έχουμε και πάρα πολλούς άντρες, είναι περισσότεροι. Αλλά σήμερα είναι η μέρα των γυναικών. Έχουμε τη γνώση, τη βούληση και την εμπειρία.